Ερευνάτε μία πληροφορία. Ερευνάτε μία πληροφορία. Και δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε περισσότερα για το ποιος ήταν στο αυτοκίνητο. Ερευνάτε μία πληροφορία ότι μέσα στο αυτοκίνητο επέβαινε ένας άνθρωπος, εγώ δεν θα προχωρήσω μέχρι εκεί που κάποιοι έχουν προχωρήσει, θα πω ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γνωστός και έχει απασχολήσει την επικαιρότητα, ως εκεί. Υπάρχει πληροφορία λοιπόν ότι μέσα στο αυτοκίνητο ήταν κάποιος ο οποίος ήταν γνωστός. Στο αυτοκίνητο που κάηκε στην Αττική Οδό, σε περίπτωση που όταν θα επιβεβαιωθεί πλήρως η είδηση, όταν θα δοθεί επίσημα είδηση, όταν γνωστοποιηθεί στους οικείους του, εάν η είδηση είναι επιβεβαιωμένη, μόνο τότε θα σας τη μεταδώσουμε και πιστεύω ότι ενδεχομένως σε λίγο να μπορούμε να σας πούμε περισσότερα. Λοιπόν, να πω την πληροφορία. Στην Αττική Οδό, λίγο πριν τις 3 ή τις 2 το μεσημέρι, βοηθήστε. Λίγο πριν τις 3. Πριν λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, λοιπόν, ένα αυτοκίνητο που κινείται στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, άρπαξε ένα αυτοκίνητο φωτιά εν κινήσει, προσπάθησε ο άνθρωπος το αυτοκίνητο να το σταματήσει στη λωρίδα που είναι η λωρίδα ήπιας κυκλοφορίας, εκεί που σταματάει όταν κάποιος έχει πρόβλημα, εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο, δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα και κάηκε ζωντανός. Αυτή είναι η πληροφορία. Θέλω να την μεταφέρουμε ξανά. Θέλω να ξαναπάρουμε το Θεοδόση Πάνου, βεβαίως με προσοχή, χωρίς να δώσουμε περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του ανθρώπου που επέβαινε στο αυτοκίνητο. Απλώς έχει σκάσει σαν βόμβα η είδηση στα δημοσιογραφικά γραφεία πριν από λίγα μόλις λεπτά. Πριν από λίγα λεπτά, ότι ο οδηγός αυτού του αυτοκινήτου είναι ένα άτομο που έχει απασχολήσει τον τελευταίο καιρό την επικαιρότητα. Από την άλλη, εάν δεν επιβεβαιωθεί πλήρως η πληροφορία, εάν οι οικείοι του δεν ενημερωθούν, εάν δεν είναι πλήρως διασταυρωμένοι, δεν πρόκειται να τη μεταδώσουμε. Εντάξει, γιατί έχουμε ακούσει και πάρα πολλές πληροφορίες που είναι ράδιο Αρβίλα. Λοιπόν, Θεοδόση, μπορείς να μας ξαναπείς, σε παρακαλώ, τη συγκεκριμένη είδηση που έγινε γνωστή? Βέβαια. Εγώ θα σας ξεκινήσω με τα νέα στοιχεία που έρχονται, τα οποία είναι άριστα διασταυρωμένα. Το αυτοκίνητο αυτό ανήκει στην σύζυγο γνωστού εκδότη, είναι δηλωμένο στο όνομα δηλαδή σύζυγου γνωστού εκδότη, και ήδη έχουν έρθει σε επικοινωνία οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση. Αυτή τη στιγμή έχει κληθεί η γυναίκα προκειμένου να γίνει και αναγνώριση τόσο του αυτοκινήτου όσο και του πτώματος του άτυχου άντρα που βγήκε από εκεί απανθρακωμένος και βγήκε φρικτό θάνατο μέσα στο φλεγόμενο Porsche Cayenne στην Αττική Οδό. Αυτά είναι τα νέα. Άρα τώρα ξέρουμε ποια και τι αυτοκίνητο είναι. Ακριβώς. Είναι ένα Porsche Cayenne. Μας λες λοιπόν, Θεοδόση, ότι αυτό το Porsche Cayenne, επιβεβαιωμένα πια από την αστυνομία η πληροφορία. Οι πινακίδες του. Βέβαια δεν ξέρουμε ακόμα τι πινακίδες είναι αυτές. Γι' αυτό πάντα κρατάμε αποστάσεις. Έτσι, βεβαίως. Να το βάλουμε και τίτλο, παρακαλώ πάρα πολύ. Την είδηση που έδωσε ο Θεοδόσης, αν θέλετε. Λοιπόν, λέει ο Θεοδόσης ότι μιλάμε για ένα Porsche Cayenne, το οποίο κάηκε στην Αττική Οδό και η μόνη επίσημη πληροφορία είναι ότι οι πινακίδες του αυτοκινήτου... Οι πινακίδες είναι δηλωμένες στο όνομα σύζυγου γνωστού εκδότη. Η συγκεκριμένη γυναίκα επικοινώνησαν μια αστυνομική που έχουν αναλάβει τις έρευνες, επιβεβαίωσε ότι το αυτοκίνητο με τον τάδε αριθμό κυκλοφορίας είναι δικό της και ότι τις τελευταίες μέρες χρησιμοποιείται από τον άντρα της. Θα περιμένουμε πια και το επίσημο από την ελληνική αστυνομία όσον αφορά τις εξελίξει έρευνες. Άρα έχει επιβεβαιώσει, λες, και η σύζυγος του γνωστού εκδότη, μας μεταφέρεις τώρα, έχει επιβεβαιώσει ότι οι πινακίδες του αυτοκίνητου είναι δηλωμένες στο όνομα του άντρα της.
στο όνομα το δικό της. Το δικό της. Το δικό της. Αλλά τις τελευταίες ημέρες το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν το οδηγούσε η ίδια όπως χαρακτηριστικά είπε, αλλά ο σύζυγός της. Μάλιστα. Έχει κληθεί και στην τροχέα δυστυχώς για το δύσκολο έργο της αναγνώρισης κυρίως του πτώματος αλλά και του αυτοκινήτου και των πινακίδων. Μάλιστα. Βέβαια, το ποιος οδηγούσε το αυτοκίνητο την ώρα που πήρε φωτιά. Θα το δούμε στη συνέχεια. Δεν, ακόμα, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Αν δεν αναγνωριστεί ο άνθρωπος ο νεκρός και αν δεν το έχουμε επίσημα από την αστυνομία. Αυτή λοιπόν είναι η πληροφορία, μια πολύ σοβαρή πληροφορία, πολύ σοβαρή εξέλιξη. Δεν θα πούμε περισσότερα, θα μείνουμε μόνο σε αυτά που επιβεβαιωμένα μας μεταφέρει ο Θεοδόσης Πάνου. Για και το για κάθε νεότερο και διασταυρωμένο θα κάνω άμεση παρέμβαση για να ενημερώσουμε το κοινό. Ωραία. Φαντάζομαι ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε περισσότερα. Βέβαια. Μάλιστα.